Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Λέτα Καλαμαρά, να μας εισάγει τώρα σε άλλα θέματα, στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ. Λέτα, καλημέρα. Καλώς την. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Ανέστη. Τα κυνηγά στα πανηγύρια, άμα βρεθεί σε καμιά περιοχή, σου αρέσουνε, πας? Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, εγώ είμαι από χωριό, από Λαμία, στερεά Ελλάδα, μάκρη Λαμίας. Αφού είστε, λοιπόν, είστε εκεί... σιγουριανοί, ρε εσύ. Ναι, και δεν τα λέτε, και δύο Λαμιώτες. Δεν το ξέρω. Ναι, τώρα, ακριβώς. Δεν το ξέρω τι είναι από τη Λαμία. Εγώ το ξέρω. Στο είχα ξαναπεί. Δεν έχουμε. Στο είχα ξαναπεί, το ξέχασα. Το ξέχασα. Το... Λοιπόν, εντάξει, περνά τα χρόνια από πάνω, του ξέρεις και αφήνεις. Ούγαρ έρχεται μόνο, Λέτα. Ούγαρ έρχεται μόνο. Α, πειράζει. Εκεί είναι λίγο πιο μετά, μετά το τέλος του καλοκαιριού το δικό μας πανηγυρική, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όταν έχουν τελειώσει και οι βασικές γεωργικές δουλειές στα κτήματα στη συγκομιδή των καρπών. Μεσημεριανό πανηγύρι πάντως δεν έχεις ακούσει, εδώ μας είπε τώρα ο Κώστας. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει μεσημέρι. Όχι. Δεν μου έχει τύχει, αλλά αν μου τύχει θα συμμετάσχω. Μπράβο. Με χαρά, με ευχαρίστηση. Λοιπόν, να περάσουμε την... τώρα να αλλάξουμε πλατφόρμα και πίστα και να πάμε σε οχήματα. Έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα κατά τη γνώμη τη δική μου. Μελέτη και κατά τη δική μας. Γιατί... Ναι. Για τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μισθώσεις οχημάτων στην Ελλάδα. Mm. Και πραγματικά είναι αυτό που λέγουμε και στον τίτλο, ένας κρίσιμος κρίκος σε μια μεγάλη αλυσίδα οικονομικής αξίας. Και τι εννοούμε? Διασυνδέεται με σημαντικά τμήματα της ελληνικής οικονομίας. Η βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων συνδέεται με, με τις πωλήσεις οχημάτων καταρχάς, ενσωματώνει πωλήσεις οχημάτων, ασφαλιστικό κλάδο, συνεργεία, καταστήματα πώλησης, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, πρατήρια βενζίνης, βάλτε και την ηλεκτροκίνηση. Πρόσφατα είδα και το πρώτο ταξί Τέσλα, κάπου στον Πειραιά ήταν. Δεν ξέρω, νομίζω έχουμε δύο μέχρι στιγμή στην Αθήνα, μπορεί να έχει αυξηθεί ο αριθμός τους. Λοιπόν, αλλά και τον τουριστικό τομέα και την απασχόληση. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας της οικονομίας που κινείται κάτω από τα ραντάρ, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν έχουμε ίσως αντιληφθεί ακριβώς το μέγεθος της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μισθώσεις οχημάτων. Με βάση τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, σε κύκλο εργασιών ανέρχονται στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εκτίμηση είναι για το 2023. Και περιλαμβάνει 2.400 επιχειρήσεις. Επηρεάζει 57.000 επιχειρήσεις. Και η απασχόληση, η θέση εργασίας που χρειάζεται, απαιτεί, είναι στις 14.600 θέσεις πλήρους απασχόλησης και επηρεάζει περίπου πάνω από τις 200.000 θέσεις εργασίας, ναι, σαν κλάδος και σαν δραστηριότητα. Και περιλαμβάνει 280.000 οχήματα μέσης ηλικίας περίπου 2,9 ετών. Ο κλάδος επίσης αριθμεί τις 2.400 επιχειρήσεις. Τώρα, τι γίνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, είναι αυτό που λέμε rent-a car, εντάξει. Ναι. Και αφορά κατά κύριο λόγο τους τουρίστες. Και το 23 έχει πάει, και το 22 και το 23 έχει πάει δυναμικά, δυνατά. Και λόγω βέβαια των τουριστών, με μέση δαπάνη περίπου ημερήσια στα 100 ευρώ με βάση αναταξιδιώτη, μέση δαπάνη για μεταφορές, δηλαδή βραχυχρόνιες μισθώσεις αναταξιδιώτη, υπολογίζεται στα 103 ευρώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι μακροχρόνιες μισθώσεις που έχουν να κάνουν με το leasing και αφορούν κυρίως τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και όχι μόνο, επίσης είναι ένας αναδυόμενος κλάδος. Έχει βέβαια αρκετές κρίσιμες παραμέτρους που τον καθιστούν ανταγωνιστικό και δυναμικό. Και τώρα να πούμε ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία και είναι σημαντικά ζητήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των δύο δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, είναι η διατήρηση και η αύξηση της ζήτησης, σίγουρα. Το κόστος χρηματοδότησης για τους στόλους που πρέπει να έχει κάθε εταιρεία προκειμένου να μπορεί να τις διαθέσει με αξιοπιστία και με σωστά κίνητρα και με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αλλά και το ενεργειακό κόστος και το εργατικό δυναμικό και το ρυθμιστικό περιβάλλον, ενώ μπαίνει και η παράμετρος ηλεκτροκίνηση που αλλάζει σίγουρα τα δεδομένα και βέβαια κάποια νέα στοιχεία θα τα δούμε στις επόμενες καταμετρήσεις από τους αναλυτές. Ωραία.